τρίτη μέρα που θα φύγουμε. Στεναχωριέμαι λίγο, εντάξει, όταν τελειώνουν οι διακοπές είναι στεναχωρή γενικότερα. Περιμένω το Δημήτρη, έχει πάει τουαλέτα. Θα πάμε να φάμε πρωινό και να φύγουμε. Εδώ κάποιος έχει μέρα κλώσεις δίπλα. Περιμένω τον Δημήτρη. Με το λιπλός, όπως να είναι σήμερα. Λοιπόν, πάμε να φορτώσουμε, να φάμε πρωινό και σήμερα θα πάμε με Θόνη στο κάστρο και στην πύλο. Τέλεια, τέλεια. Ο Δημήτρης τραγουδάει. Αυτά γενικά, οπότε έχουμε δρόμο και μετά θα γυρίσουμε. Μας έχει παραγγείλει και η μαμά μου να πάρουμε γουρουνοπούλα. Ελπίζω να βρούμε. Άντε βρε Δημήτρη! Δεν θέλεις. Που είναι νόστιμα. Λοιπόν, να σας κάνω και ένα update. Σταματήσαμε λίγο γιατί ζαρίστηκε ο μικρός. Είναι λίγο περίεργος ο δρόμος. Θα πάμε αρχικά με Θόνη που είναι το κάστρο. Ελπίζω να είναι ανοιχτό. Τώρα έχουμε σταματήσει να πάρουμε καφέ σε ένα που πήραμε και χθες. Το Πολυλίμνιο εκεί στους Καταράχτες. Ένα χωριζάκι ωραίο. Που είχαμε πάρει ένα πολύ ωραίο καφέ και πήραμε, σταματήσαμε να πάρουμε το ίδιο καφέ. Πήγε ο Γιάννης με το μικρό για να ξεμουριάσει λίγο και ο μικρός. Και τώρα έχουμε ακόμα κανένα μισάωρο. Θέλουμε να πάμε στο κάστρο στη Μεθόνη και μετά να πάμε για φαΐ στην Πύλο και να γυρίσουμε. Κοντεύει 12, οπότε θα πάμε 12 και. Οπότε βλέπω κάτι σε 9 να γυρνάμε ασυνά. Γενικά σήμερα ο καιρός είναι καλούτσικος, έχει λίγο ήλιο, ήλιος με δόντια που λένε. Εγώ έβαλα αυτό το πάρα πολύ ωραίο που είναι φορεματάκι το ΣΥΙΝ και είναι προβατέ και είναι πάρα πολύ ζεστό. Αυτά παιδιά μου, γενικά όλα καλά. Ακούγεται το μαζό από πίσω, θα με κόψω μια πνευματικά άμα ακούγεται, μπάτσα. αυτά, περιμένω τώρα τους άντρες για να συνεχίσουμε. Road trip σήμερα. Λοιπόν, πήραμε και τα καφεδάκια μας. Πήραμε το κικιτσούρι. Λοιπόν, έχουμε έρθει στη Μεθόνη. Πάρα πολύ ωραία είναι και γίνεται και χαμός. Είναι το κάστρο. Νιώθω σαν τον... Πώς λένε αυτό το σεφ που κάνει αυτά τα... ευθύμης. Κάνει εξαιρετικά ωραία. Λέει τσάς. Εδώ πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ κόσμο. Κάτι έχει προφανώς γιατί έχει πολύ κόσμο. Βέβαια είναι καμιά ώρα και είναι περίπου μια μισή ώρα από Καλαμάτα. Αλλά είναι ωραία, φυσάει, έχει ψηλό κρυάκι. Έχει λίγο κρύο. Ο Δημήτρης τα είδε όλα που έχουν μύρει στο αμάξι. Δημήτρη Χαρτάκη στον ουρανό που κάνανε χθες παρέλαση, θυμάσαι? Το θυμάμαι, στο δρόμο. Thank you.
συνετή και με την πεθερά σου. Και άμα τολμήσει αυτός εδώ και κάνει κουτσουκέλα, βάλ του και εσύ δυο κέρατα για στη μαμά σου. Δημήτρη, πού είμαστε? Αλήθεια, είναι μεγάλο. Σου αρέσει? Έχει κι άλλο. Έχει δίκιο. Όλοι αυτά είναι κάστρα, ε. Οι πόνες. Έχει και κύματα μεγάλα εδώ. Πάμε και εκεί μετά, πρέπει να είναι εκκλησία. Ναι, προχωρά. Οπ. Πού είναι ο Ντάντι? Εδώ πολεμάγανε, βγάζαν τα κανόνια και ρίχνανε, Δημήτρη. Εδώ έκαναν μπουμ μπουμ. Θα μας πολεμήσει εμένα τώρα? Όχι, τώρα δεν πολεμάνε, παλιά που ήταν οι πότες. Καταλαβες? Και εδώ κρύβονται για να μην τους βρουν. Καταλαβες? Ναι. Ε? Όλο αυτό εδώ είναι, είσαι μέσα στο κάστρο τώρα. Το ξέρεις? Μπήκαμε, μωρέ. Αυτό που κρατάς τι είναι, εισιτήριο? Θες να μου το δώσεις? Όχι. Α, είναι δικό σου? Στο έδωσε η κυρία? Έχει κι άλλο. Όλο αυτό το τεράστιο είναι κάστρο. Ναι, έχει. Ναι. Μας βγάλεις μία εδώ. Εδώ, μην πας πολύ κοντά. Έλα εδώ, Γιάννη, πιάσ' τον. Δεν μην πας όμως, εντάξει.
όχι. Εδώ βλέπετε το Δημήτρη. Λοιπόν, φύγαμε από τη Μεσόλη, περπατήσαμε πάρα πολύ. Ο Δημήτρης τον βλέπετε σε τι φάση είναι. Ψάχνουμε να δούμε, έχουμε ζητήλο. Να βρούμε κάνα ταβερνάκι να φάμε και μετά να πιούμε ένα καφέ και να φύγουμε, να γυρίσουμε. Γιατί έχει πάει και 3 ώρα, μέχρι να φάμε, να πιούμε καφέ. Θα πάει 6, οπότε να γυρίσουμε σιγά σιγά. Να φτάσουμε 12. Μου το φαλίζει κιόλας. Αυτή είναι η κατάστασή μας. Λοιπόν, ήρθαμε πύλο, γίνεται πάνικος, δεν βρήκαμε πουθενά. Παντού ήταν τελειωμένα όλα. Και κάτσαμε για σουβλάκι. Έλα, ανέβα. Μπράβο. Είναι αυτό κανόνι. Εδώ βάζανε μέσα μπάλες και πετάονταν. Είναι κανόνα. Για μιλά. Έχει πάλι. Πάμε λίγο εκεί. Μετά. Πάμε λίγο να πιούμε καφέ. Θες παγωτάκι. Θέλω να πω. Λοιπόν, και πέρας πάρα πολύ ωραία είναι. Μπροστά κοίταγε.
Ναι, είναι πόνι. Εμείς δεν την είδαμε και πολύ, ρε παιδί μου. Παρότι στη θάλασσα είναι πολύ. Θεωρείται πολύ. Περίμενε, Δημήτρη μου. Ποιος θεωρεί... και ανηφόρα.